Γεια σας από κάποιο καφέ της Φιλαδέλφειας. Ο σκοπός αυτής της, μάλλον αυτού του βίντεο, είναι να δείξει λεπτομέρειες από το γήπεδο, από ένα βιβλίο που βλέπουμε εδώ πέρα, που μου έδωσε ο καλός φίλος. Αλλά επειδή με τις λεπτομέρειες γενικά είμαι τσακωμένος, δεν τα πάω καλά. Έχω φέρει εδώ πέρα και ένα φίλο, έχει έρθει, ευχαρίστως, ο οποίος ξέρει να διαβάζει και διαγράμματα, αυτό είναι βασικό, και θα μας πει κάποια πράγματα περισσότερα από ό,τι θα βλέπω εγώ. Λοιπόν, προχωράμε μέσα στο βιβλίο. Στην εισαγωγή λοιπόν, τα όσα θα δούμε εδώ πέρα είναι προϊόντα ερασιτεχνικής προσπάθειας του καλού φίλου, ενδέχεται να υπάρχουν και κάποια λάθη, μη μας μαλώσετε, εμείς το κάνουμε για καλό και προχωράμε. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι στην ενότητα πρώτη βλέπουμε την πολυπόθητη άδεια, η οποία παραλήφθηκε την ιστορική ημερομηνία 25 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 3 και 4. Τα έργα ξεκίνησαν την επόμενη Παρασκευή 28 Ιουλίου. Λογικά, θα το τσεκάρω αυτό, οι ημερομηνίες μέτρησης της δικές μου στα βίντεο πρέπει να είναι σε σχέση με αυτό. Όταν ευλόγησε ο παπάς, την επόμενη μέρα. Θα το δω και θα σας πω. Εδώ πέρα βλέπουμε την άδεια δόμησης. Εντάξει, εδώ πέρα είναι ψηλά γράμματα και προχωράμε. Στη συνέχεια βλέπω κάποια οικονομικά στοιχεία του έργου. Ας πούμε, για χωματολογικά είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αντιστηρίξεις 500.000, στεγανολεκάνη 500.000, φέρον οργανισμός, αυτό μάλλον θα είναι τα σιδεράκια, δεν ξέρω. Λοιπόν, 13,5 εκατομμύρια, πυλώνες 2 εκατομμύρια, που δίνω εγώ και τα ονόματα, προσκατασκευασμένες κερκίδες 2,5 εκατομμύρια, στέγαστρο 12 εκατομμύρια, τούμπαν το στέγαστρο, μια χαρά, αρχιτεκτονικές εργασίες 14 εκατομμύρια, ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις 11 εκατομμύρια ευρώ, μια χαρά, αγωνιστικός χώρος 1,5 εκατομμύριο ευρώ, εκεί πέρα που θα τους πατάμε κάτω, το πιάσα το πονούμενο, εξωτερικό περίβλημα 1,5 εκατομμύριο, εξοπλισμός 3,5 εκατομμύρια, για ένα σύνολο 65 εκατομμύριων ευρώ, συν ΦΠΑ θα πάει στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Και ενδεικτικά έχει βάλει ο καλός ο φίλος μία εικόνα του γηπέδου, από την οποία θα δούμε πολλές εικόνες. Είναι πολύ εμπεριστατωμένο βιβλίο και μπράβο του και τον ευχαριστώ που το έκανε, για να ενημερωθούμε και εγώ και εσείς όλοι μαζί που μας βλέπετε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει κάποιες λεπτομέρειες από στοιχεία δόμησης και τα λοιπά, εμβαδών, οικοπαίδου και τα λοιπά. Ακόμα δεν έχω σπουδάσει μηχανικός, έτσι, δεν θα τα δείξω αυτά. Είναι πολύ εξειδικευμένες λεπτομέρειες. Το μόνο που μας ενδιαφέρει εδώ πέρα είναι ότι βγάζει το συμπέρασμα ότι η θέση στάθμευση θα είναι 180 και λογικά θα είναι για άτομα τα οποία θα έχουν τα καλά διαρκείας. Εμείς θα πηγαίνουμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή με τα πόδια μας. Το πιάσα το πονούμενο. Συνεχίζουμε. Κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη ενότητα και προχωράμε στη δεύτερη ενότητα, η οποία έχει απεικονίσεις το γήπεδο σε φέτες με ζαμπόν τυρί. Το πιάσα το πονούμενο. Ήθελα να σε προλογίσω, αλλά το γέλιο σου ακούστηκε. Πάμε γερά. Σε λίγο. Το πεζόδρομο, το διάγραμμα κινήσεων και τα διάφορα. Πάμε γερά να δούμε τι είναι. Και κοιτώντας το πρώτο σχεδιάγραμμα, και κοιτώντας το πρώτο σχεδιάγραμμα, όπως έλεγα και χάθηκα, θα καλησπερίσω το φίλο Κώστα, ο οποίος είναι με την ομάδα μας χρόνια τώρα και βλέπουμε και μαζί τα μάτσα από εδώ από εκεί, χαμός, τέλος πάντων δεν χρειάζεται ιστορικό και ξεκινάμε. Λοιπόν, Κώστα, για πες μας. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, ένα μεγάλο respect, σεβασμό για αυτό που έφτιαξε αυτό εδώ πέρα το βιβλιαράκι. Έδωσε πολύ χρόνο σε αυτό. Εμείς απλά θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για αυτούς που δεν μπορούν να καταλάβουν τα σχέδια. Πάμε. Λοιπόν, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για εμείς που μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα από τα σχέδια, για αυτούς που δεν μπορούν να καταλάβουν. Όπως είμαι εγώ, ας πούμε. Ναι, για παράδειγμα, ο Μιχάλης. Για να δούμε πώς θα είναι το γήπεδο στην πραγματική φάση και σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα, βλέποντας τα έργα κάθε μέρα. Λοιπόν, ο κόσμος και κυρίως εκεί πέρα που πάνε και μπορούν και βλέπουν από τα κάγκελα. Είναι αυτό εδώ πέρα το σημείο. Εδώ είναι τα κάγκελα τα οποία πάμε στην Ατάλλες και βλέπουμε το έργο. Λες για τον εξώστη, ωραία. Ναι, αυτό είναι το ονομάτι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η Καπαδοκίας.
Okay. Ο πεζόδρομος, ωραία. Εδώ πέρα είναι η Φοκόν. Ο παλιός δρόμος σκεπαστής. Δηλαδή και τώρα είναι Φοκόν, αλλά ναι, δεν υπάρχει σκεπαστή. Εδώ πέρα... Για πάμε εδώ τώρα, sorry. Εδώ πέρα είναι η είσοδος στο VIP που θα είναι στο καινούριο γήπεδο. Παλιά ήταν από εδώ, τώρα θα είναι από εδώ. Από την άλλη μεριά, ωραία. Πεζόδρομο που αυτή τη στιγμή έχει σκαφτεί και έχουν φτιαχτεί εδώ πέρα τα σύρματα για να μην μπορεί κάποιος να μπει μέσα. Ναι. Και εδώ πέρα είναι το σημείο στο οποίο πάει ο Μιχάλης και παίρνει τα βίντεο από τη γωνία. Αυτά πες τα αυθόρμητα. Από τη γωνία που είναι τα σκουπιδιάρικα. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή έχεις ένα στυλό μπίγκ. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχεις βάλει μια πένα. Τι κόλπο είναι αυτό. Θα πάρουμε και το πρωτάθλημα, το πιάνει το υπονοούμενο. Για πάμε. Λοιπόν, θέλω να πω εδώ πέρα ότι εντάξει, ίσως να το έχετε δει, ίσως να μην το έχετε δει. Και σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, θα το δούμε και από την άλλη πλευρά της Ατάλειας. Εδώ πέρα είναι σκαμμένος το σημείο που είναι ο πεζόδρομος. Από αυτό εδώ πέρα το σημείο μέχρι το άλλο σημείο κάτω υπάρχει διαφορά 5,5 μέτρων την οποία στην ευθεία την οποία δεν μπορεί να την ακολουθήσει το γήπεδο. Το γήπεδο πρέπει να είναι επίπεδο ως προς τον ορίζοντα. Επομένως το σημείο του αυτό εδώ θα είναι πιο χωμένο μέσα στη γη. Το σημείο αυτό θα είναι χωμένο στη γη όσο σχετικά με αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα θα είναι πιο χωμένο. Δηλαδή μας λες ότι μια διαφορά ύψους. Μια διαφορά ύψους. Και εδώ πέρα θα είναι πιο χωμένο μέσα στη γη. Θα σας εξηγήσω μετά τι εννοώ χωμένο. Θα το υπάρχουν δούμε από τόσα, άλλη πλευρά. Τόσα σχεδιαγράμματα που εντάξει. Ακριβώς, από την ακριβώς. Από εκεί μεριά από πίσω είναι και το κλαμπ ναι. της Original στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, έτσι. Ναι. Οπότε προχωράμε. Και βλέπω εδώ πέρα. Αυτό που σας έλεγα πριν, φέτες, μπορεί να τη βάλουμε με μερέντα, μπορεί να τη βάλουμε με ζαμπόν τυρί, ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, για να δούμε τι βλέπουμε εδώ πέρα. Θα ξεκινήσουμε από κάτω καλύτερα. Να ξεκινήσουμε από κάτω, ναι, ωραίος. Το γήπεδο έχει χωριστεί σε επίπεδα. Εδώ πέρα βλέπουμε το επίπεδο μείον 2, που θα είναι από την πλευρά της παλιάς σκεπαστής, που θα είναι και η είσοδος του γηπέδου, τα οχήματα κτλ. Μετά πάμε στο επίπεδο μείον 1 που ξεκινάει θα ανεβαίνει με μπάρα από το μείον 2 στο μείον 1. Εδώ πέρα είναι η θέση του πάρκινγκ που θα ξεκινάει από την παλιά των επισήμων μέχρι και σε όλο το πέταλο που θα είναι η παλιά 21. Μετά θα είναι ο αγωνιστικός χώρος στο επίπεδο 0. Που είπαμε έχει και ένα 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ένα σεβαστό ποσό δεν είναι στο και λίγα. Στο επίπεδο 0 θα είναι η είσοδος για το διάζωμα το κάτω, δηλαδή τις κερκίδες που θα είναι από κάτω. Θα έχει τα καφέ, τα σόφτα, το κουρίο, το στυλβωτήριο που λέει εδώ πέρα. Κάτι λίγα έτσι, δεν θα έχει εμπορικά κέντρα κτλ. Όπως είχε... Θα είναι στο κτίριο που θα φαίνεται από την πλευρά της Φοκόλ. Ωραία. Και εκεί που δεν είναι σκεπαστή για να το πούμε απλά λαϊκά. Ναι. Για πάμε γερά. Μετά θα είναι το επίπεδο συν 1. Το οποίο θα έχει τον εκθεσιακό χώρο, θα είναι οι σουίτες. Εμείς δεν πρόκειται να πάμε εκεί πέρα, τέλος πάντων, θα το δούμε από το σχεδιάγραμμα. Το επίπεδο συν 2 που θα είναι το πανοραμικό εστιατόριο, θα είναι οι σουίτες νούμερο 2, θα είναι σε σειρά αυτές οι δύο, μία πάνω από την άλλη. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε, αν κάποιος θέλει να φάει το φαΐ του, ξέρω εγώ, κερδίσω κανένα λαχείο καμιά μέρα και θέλω να βλέπω και το μάτς, μια χαρά. Και στις σουίτες δύσκολο να μπούμε. Και στις σουίτες, έτσι. Και στο επίπεδο συν 3. Θα είναι η είσοδος για το πάνω διάζωμα, θα έχει εδώ πέρα εκθεσιακό χώρο, όπως βλέπετε το πάνω διάζωμα θα είναι όλο περιμετρικά, θα είναι και οι δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Θα είναι και οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι να βλέπουν καλά για να μην λένε τίποτα δικά τους εκεί πέρα, γιατί τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει τα διάφορα. Όχι εδώ της Αθήνας, σε γνωστή γειτονική πόλη, η οποία φέρεται ότι θα είναι συμπροταθλήτρια, το πιάσα το πονούμενο. Συμπροταθλήτρια, όπως είναι συμπρωτεύουσα. Εδώ σε αυτό το σχεδιάγραμμα στην επόμενη σελίδα βλέπουμε πανοραμικά το γήπεδο και βλέπουμε ότι ό,τι είδαμε πριν αναλυτικά εμπεριστατωμένα. Εδώ είναι το σημείο που είναι τα κάγκελα όπου πηγαίνει ο κόσμος και βλέπει το γήπεδο μέσα από και φτιάχνετε. Λίγο δεξιά είναι, φάνηκε και το δάχτυλό μου, μετράει, είναι το αυτή τη στιγμή ο σταθμός σκουπιδιών, ο οποίος είναι μια παραφωνία στο χώρο και θα πρέπει να απομακρυνθεί το συντομότερο δυνατόν. Εδώ πέρα είναι αγωνιστικός χώρος. Εδώ είναι αγωνιστικός χώρος, ωραία. Εδώ πέρα είναι αγωνιστικός χώρος. Πόσο, πρέπει να δούμε πόσο θα είναι η εξέδρα από τον αγωνιστικό χώρο, είναι μια ερώτηση των ανθρώπων είναι, από κάτω. Είναι στην επόμενη. Είναι στην επόμενη. Σελίδες. Ωραία.
Έτσι, μην βιαζόμαστε. Μην περιμένει ο κόσμος να είναι στο ένα μέτρο ή όσο δυνατόν πιο δυνατά, πιο κοντά. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται, γιατί μπορεί καμιά φορά να γίνει καμιά φασαρία εκεί μετά. Επειδή το γήπεδο φτιάχνεται με προδιαγραφές UEFA, οι αποστάσεις πάνε ακριβώς όπως επιτάσσει UEFA. Δεν είναι όπως μας καπνίσει. Μπράβο. Εντάξει. Πολύ ωραία τα λες και καλό είναι να προστατεύουμε και την ομάδα μας, γιατί όπως θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να ξεχάσουμε, να απαλείψουμε νοοτροπίες χρόνων και χρόνων. Έχουμε αλλάξει επίπεδο αυτή τη στιγμή και πρέπει να και οι φιλαθλοί μας και όλοι μας να είμαστε όπως πρέπει, γιατί αλλιώς οι μεγάλες ομάδες, πας και βλέπεις τα ευρωπαϊκά γήπεδα, καμία σχέση. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Να πω κάτι σε αυτό, όχι σε αυτό που λες γενικά. Γενικά. Ότι αν κάποιος κάτσει και διαβάσει, αν έχει την όρεξη και το κουράγιο και τα λοιπά και την ώρα να διαβάσει την αρχιτεκτονική μελέτη, μέσα η μελέτη λέει αυτά που λέω εγώ και ο καθένας, αλλά και ότι περιμετρικά σε όλο το γήπεδο θα υπάρχει ειδικό φράγμα ασφαλείας όπως και δίχτυ, το οποίο θα αφαιρείται κιόλας, πλην από την πλευρά που θα είναι τα επίσημα, που θα υπάρχει κόσμος, ειδικός κόσμος που θα ελέγχει την κυκλοφορία των θεατών, η security που λέμε. Αυτό το γράφει μέσα η αρχιτεκτονική, δεν το λέω εγώ. Ναι, καλό είναι να πάρουμε τα μέτρα μας, να μην αφήνουμε κάτι στην τύχη, όχι εμείς δηλαδή η διοίκηση, να τα πάρει και να δεχτούμε αυτή την κατάσταση, γιατί από εδώ και πέρα. Το γήπεδο το καινούργιο πρέπει να το προσέχουμε σαν τα μάτια, σαν το δικό μας σπίτι. Δηλαδή πραγματικά ούτε ένα μαρκαδωράκι δεν πρέπει να πέσει, γιατί είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τόσα χρόνια λέγαμε γήπεδο Φιλαδέλφια και τώρα θα το χαλάσουμε μόνοι μας. Θα σας μαλώσω. Για πάμε γερά. Προχωράμε εδώ, τι βλέπουμε. Λοιπόν, επειδή μερικοί λένε ότι ο αγωνιστικός χώρος δεν φαίνεται μεγάλος ή φαίνεται μικρός ή το ένα ή το άλλο, από εκεί πέρα που βλέπουμε τα έργα, ο καθένας μπορεί να μας φαίνεται μικρός ή μεγάλος. Είπαμε πριν ότι ο αγωνιστικός χώρος θα είναι βάση αυτών που λέει η UEFA. Η UEFA λέει 105 επί 68, τόσο θα είναι. Δηλαδή το corner με corner και corner με corner. Εντάξει. Οι αποστάσεις των θυρών του γηπέδου, οι αποστάσεις των κερκίδων από τον αγωνιστικό χώρο, θα τις πούμε πιο μετά. Απλά να σημειώσουμε εδώ πέρα αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε, το 105x68. Δεν είναι μικρός αγωνιστικός χώρος ή μεγάλος. Όχι, είναι κανονικά διαστάσεις UEFA. Ήταν ένα από τα αρχικά ερωτήματα που είχαμε και απορία. Οπότε προχωράμε. Να πω ότι ό,τι είναι πάρα πολύ λεπτομεριακό και αυτή τη στιγμή, δηλαδή και να το πούμε, δεν θα το καταλάβουμε ούτε εμείς ούτε εσείς ούτε κανένας, το προσπερνάμε και πάμε σε πράγματα τα οποία είναι απλά λαϊκά κατανοητά. Για πάμε γερά. Η θέση του γηπέδου λοιπόν. Λοιπόν, η θέση του γηπέδου πιθανόν, όπως λέει εδώ πέρα ο φίλος, θα είναι 31-800. Ναι. Εγώ σε τελευταία συνέντευξη που είχε μέλος της Demand, έλεγε ότι θα είναι πάνω από 32.000. Μένω στο 32.000 και πάνω. Εντάξει. Το οποίο μας αρέσει. Λοιπόν, να βρούμε εισιτήριο. Διαρκεία δηλαδή. Ξέρω εγώ που ξέρω. Το αλφα διάζωμα θα έχει 21 σειρές και 23 θύρες. Τυχαία. Τυχαία 21 σειρές, ωραία, εντάξει, ναι. Κατάλαβα. Το α διάζουμε το κάτω, εντάξει. Και ωραία. Το πάνω θα έχει 16 σειρές και 24 μπούκες. Μια χαρά. Εντάξει. Ωραία. Να δείξω εδώ το σχεδιάγραμμα αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχει το κάτω, το πάρκινγκ από κάτω, το πρώτο μέρος εδώ, η πρώτη εξέδρα από πάνω. Εδώ είναι το πάρκινγκ το -1. Ωραία. Εντάξει. Εδώ πέρα είναι η είσοδος των θεατών για το πρώτο διάζωμα. Ωραία. Εντάξει. Και από εδώ πέρα θα πηγαίνεις πάνω για το δεύτερο διάζωμα για να μπαίνεις. Την εξέδρα και από πάνω η δεύτερη εξέδρα, ούτως όπως το λένε. Αυτό εδώ πέρα το μοντέλο είναι σαν να το έχουμε κόψει το μη και να το βλέπουμε από τη μεριά της Φοκώνας. Πάλι το μη. Πεινάσαμε τώρα. Τι κόλπο είναι αυτό. Καμιά φέτα. Σε φέτες. Λοιπόν, πάλι το δάχτυλό μου είναι διάσημο. Για πάμε γερά. Αρχίζουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον σχεδιάγραμμα. Σε ακούμε, Κώστα. Λοιπόν,
Αυτή εδώ πέρα που βλέπουμε είναι η τομή. Για κάτσε να βλέπουν και τα παιδιά που μας παρακολουθούν. Για πάμε. Αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε είναι η τομή των παλιών επισήμων του γηπέδου. Σαν να λες τη θύρα 18 δηλαδή. Ναι, πώς το καταλαβαίνω αυτό. Βλέπω το χώρο στάθμευσης που είναι το μείον 1. Πολύ ωραία. Δεν βλέπω γραφεία ΑΕΚ, γραφεία ΑΕΚ. Τα γραφεία ΑΕΚ. Ούτε σουίτες κιόλας, ε. Όχι. Α, ωραία. Τα γραφεία ΑΕΚ θα είναι από την πλευρά που ήταν η παλιά 21. Επομένως αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε είναι τα παλιά επίσημα. Από την πλευρά της Καπαδοκίας. Ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε το χώρο στάθμευσης που είναι το μείον 1. Πολύ ωραία. Τα χωράνε τα αυτοκίνητα, έτσι, γιατί αυτό μου λέμε όλοι. Μα βλέπετε την απόσταση. Την απόσταση που παίζαμε παλιά με κάτι matchbox. Εδώ πέρα λέει 3 μέτρα. 3 μέτρα. Το ύψος λέει 3 μέτρα. Ναι, 3 μέτρα, εντάξει. Λογικό. Ξαναλέω, το ότι το βλέπουμε από τα κάγκελα δεν σημαίνει ότι επειδή μας φαίνεται μικρό είναι μικρό. Είναι μακρινή απόσταση. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή την περίοδο φτιάχνουν αυτό εδώ πέρα το επίπεδο. Με το, πώς το έπες εκεί πέρα, με το φόρουμ. Το φόρουμ, ναι. Το πετοφόρουμ. Και τα καλούπια. Με τα αντίμυβα. Βλέπετε εδώ πέρα την κλίση που υπάρχει. Αυτή εδώ πέρα η κλίση είναι αυτή που βλέπουμε και, και στα έργα. Ωραία. Εντάξει. Είναι θεωρική ερώτηση, μην περιμένεις να πατήσεις κανένας. Από εδώ πέρα θα υπάρχουν τα τουρνικέ που θα μπαίνεις μέσα. Η είσοδη δηλαδή. Εδώ από την πλευρά της Καπαδοκίας. Ωραία. Θα είναι τα τουρνικέ που θα μπαίνεις μέσα. Υπάρχει μεγάλος χώρος για να μπεις μέσα. Ωραία. Θα μπαίνεις μέσα με μια σκάλα στην θύρα και θα ανεβαίνεις στη θύρα. Αυτή εδώ πέρα είναι η θύρα του κάτω διαζώματος. Να τα και τα κάγκελα της θύρας. Ανεβαίνεις έτσι μέσα. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Επομένως, θα το πούμε και αργότερα, το λέμε και τώρα. Σε αυτό εδώ πέρα το ύψος που τρέχει Καπαδοκίας, από την πλευρά που είναι τα κάγκελα μέχρι το κάτω μέρος του Φωκών υπάρχει αυτό το 5,5 μέτρα διαφορά ύψους. Λοιπόν, μάλιστα. Σε κάποια σημεία θα πρέπει να φαγωθεί ο πεζόδρομος, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει χώρος για να μπαίνεις μέσα στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε το γήπεδο... Και να φύγουν και οι κολόνες γρανίτσα, ε! Βέβαια. Λογικά. Λοιπόν, η λογική λέει, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, η λογική έτσι. Λέει... Καλά, εμείς είπαμε κατεκτήμηση. Το χώμα που υπάρχει από τον πεζόδρομο μέχρι τις παλιές τις κολόνες του Γρανίτσα θα φαγωθεί για να κατέβεις κάτω και να υπάρχει κενό για να μπαίνεις μέσα. Εντάξει. Ελπίζω τώρα να μην μας ακούνε οι ασπροκαπελάκηδες της εταιρείας Βαγενάς και να γελάνε. Κανονίστε, γιατί θα σας μαλώσω. Εμείς προσπαθούμε να αποδώσουμε τη βλέπουμε και την πραγματικότητα. Τώρα κάποια λάθη θα γίνουν, έτσι. Κατά προσέγγιση. Δεν είμαστε ειδικοί, έτσι. Άμα ήμασταν ειδικοί, θα είχαμε πάρει θέση να φτιάχνουμε κι εμείς. Για πάμε, Γερά. Προχωράμε. Για πάμε. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε το επίπεδο μείον 2. Το επίπεδο μείον 2 είναι αυτό εδώ πέρα το τμήμα. Εδώ πέρα είναι παλιά σκεπαστή. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι παλιά σκεπαστή. Λοιπόν. Θα υπάρχει είσοδος και έξοδος. Να πούμε εδώ πέρα ότι όλες σκεπαστές ήταν τώρα, έτσι. Την παλιά σκεπαστή δικιά μου. Για πάμε για τους παλιούς και να μαθαίνουν. Για παλιούς. Αυτό, ναι, λοιπόν, πες τα αυθόρμητα. Εδώ πέρα θα είναι είσοδος και έξοδος του γηπέδου. Εδώ πέρα είναι Φωκών. Θα μπαίνουν μέσα τα αυτοκίνητα και θα βγαίνουν. Θα γίνει η ταπείνωση. Η ταπείνωση, ναι. Τα πούλμαν θα μπαίνουν από εδώ πέρα και των αθλητών θα έρχονται εδώ πέρα. Θα ράζουν. Και από εδώ πέρα θα περπατάνε λίγο οι παίχτες και εδώ πέρα με μια κυλιόμενη σκάλα. Δεν το λέω, μεγαλία. Δεν το λέω εγώ, το λέει η κυλιόμενη σκάλα, το λέει ωραία, η αρχιτεκτονική. Λοιπόν, τραβελέτο να το γράφει εδώ πέρα. Θα ανεβαίνουν στα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια είναι στο μείον 1, είναι το επόμενο γράφημα που θα δείξουμε. Θα ανεβαίνω στα αποδυτήρια και θα κάνω την ακάθαρση. Εσύ την έχεις διαβάσει τη μελέτη όπως βλέπω, είσαι οργανωμένος. Είμαι οργανωμένος. Εδώ πέρα θα υπάρχουν θέσεις parking για κάποια αυτοκίνητα. Εδώ πέρα θα είναι κάποιες θέσεις parking για την αστυνομία κτλ. Εδώ πέρα θα είναι οι δεξαμενές νερού του γηπέδου. Εδώ πέρα. Ωραία. Και εδώ πέρα είναι η ράμπα που θα ανεβαίνεις και θα κατεβαίνεις στο επίπεδο μείον 1 που είναι το parking. Το πράγμα που θα είναι μέχρι εδώ. Μια χαρά. Ωραία. Προχωράμε. Νομίζω τα πάμε όλα. Και στη μέση ο δικέφαλος. Πάμε. Και στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε το επίπεδο μείον 1.
έχουμε φύγει από το επίπεδο μείον 2 και έχουμε ανέβει με τη ράμπα, είπαμε, στο επίπεδο μείον 1. Εδώ πέρα είναι οι 180 θέσεις πάρκινγκ που θα έχει το γήπεδο. Όλο αυτό εδώ πέρα θα είναι θέσεις πάρκινγκ. 180, ωραία. Ναι. Άλλοι λένε 180, άλλοι λένε 183. Τέλος πάντων θα είναι. Καλά το ράτσι. Λοιπόν. Βλέπω τα σημαίακια. Τα σημαίακια είναι εδώ τα πέρα. Τα σημαίακια, αυτό θα είναι αγωνιστικός χώρος, ωραία. Εδώ πέρα που θα ανεβαίνουν οι αθλητές με την κυλιόμενη σκάλα θα είναι τα αποδυτήρια. Βέβαια, όταν λέμε δεν θα είναι όλα αποδυτήρια, θα έχει αποδυτήρια, θα έχει. Ό,τι χρειάζεται ένα γήπεδο για να λειτουργήσει. Αίθουσα τύπου, θα έχει χώρο προθέρμανσης, θα έχει γραφείο για τους παρατηρητές, θα έχει τα πάντα όλα. Εκεί που δεν πρέπει να μπαίνουν οι πρόεδροι, το πια στο υπονοούμενο, έτσι. Το γράφει εδώ πέρα. Αποδυτήρια, αποθερμαντήριο, doping control. Μας ζητάνε συνέχεια doping control να κάνουμε. Έχουμε βαρεθεί να κάνουμε doping control. Από κάποια ομάδα της Θεσσαλίας, το πιάσει το υπονοούμενο. Την οποία έχουμε τώρα για τον κύπελο και ας κοπιάσει. Για πάμε γερά. Θα έχει διαιτητές στα γραφεία τους που δεν μπαίνει κανένας μέσα και δεν κυνηγάει κανένας. Εννοείται αυτά, να τα λέμε. Γραφεία προπονητών, θα έχει τα πάντα όλα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό το οποίο. Ναι, ναι, για πες και το πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται. Είναι καθαρά θέμα UEFA και το έχουν πει να το κάνουν έτσι. Από το υπόγειο, από το μείον 1, θα υπάρχει ειδική ράμπα στον πυλώνα που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή. Ο άλλος είναι σχεδόν έτοιμος, έχει πέσει και μπετό. Στον πυλώνα δηλαδή, που φτιάχνεται τώρα. Στον πυλώνα Σπανούδης, Κωνσταντίνου Σπανούδης, που έχω βγάλει εγώ τα ονόματα, βάση, βέβαια. Θα υπάρχει ράμπα από το μείον 1 που θα συνδέεται μέσα στον πυλώνα και από τον πυλώνα θα βγαίνει κατευθείαν στο γήπεδο του ασθενοφόρου. Αν κάτι χτύπα ξύλο συμβεί σε κάποιον. Να έρχεται αμέσως ασθενοφόρο. Ακριβώς. Δεν θα υπάρχει από την άλλη μεριά ασθενοφόρο. Θα υπάρχει από δηλαδή. Εδώ πέρα την πλευρά. Α, θα υπάρχουν δύο ασθενοφόρα θα δηλαδή. Θα υπάρχουν. Α, αλλά χαρά. Από εδώ πέρα θα μπαίνουν και τα πυροσβεστικά. Α, θα έχουμε και πυροσβεστικά. Θα υπάρχουν και τα πάντα όλα. Για να σβήνουν τις φωτιές. Ωραία. Προχωρήσαμε στην επόμενη σελίδα. Το μόνο που πρέπει να κρατήσουμε από εδώ πέρα είναι ότι το γήπεδο έχει χωριστεί σε 14 τομείς και προχωράμε. Πάμε. Προχωράμε στο επόμενο σχεδιάγραμμα, ζωγράψε το οποίο είναι άκρος ενδιαφέρον. Για πάμε γερά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε είναι το επίπεδο 0. Το επίπεδο 0 θυμίζουμε είναι ο αγωνιστικός χώρος και το επίπεδο από το οποίο θα μπαίνουν οι θεατές στο διάζωμα Α, το κάτω διάζωμα. Ωραία. Βλέπετε εδώ πέρα τον αγωνιστικό χώρο. Φυσικός κλωτάπτας εννοείται. Λοιπόν, τα θερμενόμενα δεν μας αρέσουν. Ναι. Η διαστάση είπαμε είναι βάση UEFA. Να πούμε ότι επειδή πολλοί ρωτάνε να τους φύγει το άγχος, η απόσταση του αγωνιστικού χώρου από το στιθέο, δηλαδή την άκρη των κερκίδων, είναι στα 13 μέτρα. Εδώ, 13 μέτρα, είναι ωραία. Στα 13 μέτρα. Σε άλλους μπορεί να φαίνεται μακρύ, σε άλλους μπορεί να φαίνεται κοντό. Είναι βάση τη θέλη UEFA, εντάξει. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση εδώ πέρα. Προτιμάτε, παιδιά, το Ολυμπιακό στάδιο? Καμία σχέση, πρώτον. Και δεύτερον, πρέπει, είπαμε, να λάβει η ΠΑΕ και εμείς μόνοι μας όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα προστατεύουμε την ομάδα μας. Δεν είναι να τον πιάνεις τον ποδοσφαιριστή και να του ρίχνει μια σφαλιάρα. Τι, έτσι θα παίξουμε? Τι κόλπο είναι αυτό? Λοιπόν, για να το αναλύσουμε στους παλιούς, αν πούμε ότι αυτά εδώ πέρα είναι τα πέταλα, από το πέταλο θα είναι η απόσταση 13,5 θα είναι από τα πέταλα. Ωραία. Και βλέπετε αυτή την απόσταση. Και 8 μέτρα θα είναι από αυτή εδώ πέρα η απόσταση. 13 από εδώ και 8 από εδώ. Εννοείται ότι εδώ πέρα θα πάρουν και διαφημιστικές πινακίδες, εδώ πέρα θα υπάρχει ο χώρος που θα προθερμαίνονται, εδώ θα είναι η πάγκη των ομάδων, εδώ πέρα θα είναι είσοδος από τα αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ πέρα αυτό που είπαμε πριν. Θα γράψουμε ειδήσεις Νέα Φιλαδέλφια που έχουν γράψει σε γνωστές ομάδες. Και κάποιες της Ελλάδας το έχω δει, τέλος πάντων. Εδώ πέρα θα ανεβαίνει, είπαμε, από το μείον 1 και θα μπαίνει μέσα το ασθενοφόρο στον αγωνιστικό χώρο. Το λέει εδώ πέρα. Ένα δευτερόλεπτο. Εμείς δεν είμαστε από μίμηση, μόνο αυτό. Εμείς είμαστε αυθεντικοί. Τίποτα άλλο. Εννοείται. Πάμε. Και το γήπεδο που φτιάχνουμε δεν είναι ότι και ότι. Είναι γήπεδο, τέτοιο γήπεδο δεν έχει ξαναφτιαχτεί. Το καλύτερο στην Ελλάδα. Ελλάδα. Το λέμε, το καλύτερο. Έτσι, στην το λένε Ελλάδα. Όλοι. Έτσι. Από το καλύτερο μέρος της γης. Πάμε. Για μας εννοείται, έτσι. Αυτά είναι κυρίως εδώ πέρα που βλέπουμε. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Παρακαλώ. Σίως φτάσαμε στην πέμπτη ενότητα και προχωράμε. Για πάμε, σ' ακούμε. Λοιπόν, θα δούμε διάφορες τομές του γηπέδου.
να αναφέρουμε εδώ πέρα πρώτα αυτό που γράφει, ότι η είσοδος του γηπέδου, τα οχήματα που θα μπαίνουν μέσα από την παλιά σκεπαστή, θα είναι από την πλευρά της Πατριάρχου Κωνσταντίνου, που έρχεται από την Νέα Ιωνία, θα στρίβει φωκών και θα μπαίνει μέσα δεξιά στο γήπεδο. Ωραία. Καθώς επίσης από εκεί θα βγαίνουν και θα στρίβουν πάλι δεξιά για Δεκελίας. Αλλά θα υπάρχει και άλλη είσοδος για το γήπεδο, που θα είναι αυτή της Χρυσοστόμου Σμύρνης. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στην παλιά σκεπαστή και αριστερά βλέπουμε την εκκλησία. Ωραία. Ήταν εκεί πέρα που είχαν παλιά τα εκδοτήρια, τα μικρά. Ναι, ναι. Να τα σιδερένια, τα θυμόμαστε όλοι παλιοί. Θα δείξουμε τώρα αναλυτικά όπως φαίνονται στα πράγματα. Και είναι και ένα ωραίο καφέ πιο πέρα, τέλος πάντων, να τα λέμε αυτά. Θα δείξουμε, αμέσως μετά με τον τρόπο τον οποίο θα μπαίνουν τα οχήματα μέσα. Ωραία. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά φτιάχνουμε γηπεδάρα. Γηπεδάρα, βιντεάρα, τα πάντα σε άρα. Πάμε, υπερθετικά. Για πάμε, Γερά. Βέβαια, σήμερα να θυμίσω να πω ότι είναι μια αποφράδα μέρα, γιατί σαν σήμερα χάσαμε από τον Πανθρακικό και υπήρχε γνωστή με γάμα και τόνο εθνική συνέχεια. Τέλος πάντων, αυτά από εδώ και πέρα καλό είναι να μην ξαναγίνουν ποτέ και να έχουμε μόνο κορυφές. Για πάμε, Γερά. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε την τομή της θύρας που είναι στο βορρά, δηλαδή σε αυτό εδώ στο πέρα... Στο βορρά, ψινά σου θα σε παρεξηγήσω, τι βορρά να πούμε, δεν ενώ είναι στο τέτοια. Βορρά, τι από εδώ εννοείς πέρα... από την άλλη μεριά από τον Νότο, το διαστοπονούμενο, έτσι, για πες. Λοιπόν, από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά είναι το Άλσος, σε αυτήν εδώ πέρα την πλευρά είναι τα κάγκελα τα οποία πάμε και βλέπουμε τα έργα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε το μείον ένα. Κάτσε, κάτι ξέχασα, τώρα δεν σε βρήκα. Πάμε. Εδώ πέρα είναι το μείον ένα που είναι η χώρη στάθμη στο πάρκινγκ. Ωραία. Εδώ πέρα είναι η κυκλοφορία των θεατών. Και επίσης, όπως το λες εσύ, στέκεσαι εδώ με κεντρινόμαυρα. Το έχει φτιάξει ο καλός ο φίλος. Μπράβο, ταμπούρλο. Για πάμε, Γερά. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή, τη εβδομάδα που μας πέρασε, ήδη τελειώσανε το καλούπομα του επιπέδου των γραφείων της ΑΕΚ. Εδώ πέρα που βλέπετε γραφεία, ναι, ναι, θα είναι τα δύο γραφεία της ΑΕΚ. Ωραία. Επομένως, αυτό που βλέπετε τώρα είναι η διοίκηση. Αυτό τώρα που βλέπετε είναι τα καλούπια που βλέπετε από το φόρμ, είναι το επίπεδο των γραφείων της ΑΕΚ. Κάπου εδώ πέρα, εδώ θα... πέρα είναι οι κερκιδοφόροι. Μάλιστα. Έτσι, αυτό που βλέπουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, είναι ηλιοκτική. Είναι κεντρινό μαύρο ανθρωπάκι, λοιπόν, έχει ωραία. Ο χώρος εδώ πέρα που στεκόμαστε, που είναι οι ατάλειες και πιο μέσα είναι τα σκουπιδιάρικα, θα πρέπει να... Σε παρακαλώ τώρα, πρέπει να βρεις μια πιο κομψή έκφραση. Τα απορρίμματο σκουπιδιάρι που έχει, τα πάντα όλα. Θα πρέπει να πάει κάτω, να παγωθεί 3 μέτρα σχεδόν, δεν ξέρω, αυτό το λέει εδώ πέρα 3 μέτρα θα είναι. Λοιπόν, θα πρέπει να φαγωθεί έτσι ώστε η είσοδος του γηπέδου με τα τουρνικέ να είναι εύχερη. Εντάξει. Σας λέω, όλο αυτό εδώ πέρα είναι χώμα αυτή τη στιγμή. Πατάμε πάνω του. Ναι. Όλο αυτό εδώ πέρα θα πρέπει να φαγωθεί, να κατέβει κάτω για να μπορούμε να μπούμε στο κάτω διάδρομο. Θα γίνει, κοιτάξτε. Θα γίνει, ναι, κάποια στιγμή. Κοίτα, μάλλον εδώ πέρα θέλω να πω και δύο πράγματα. Ότι παρόλο ότι ακούστηκε σε μια συνέντευξη ότι θα πάμε για το 20 και τα λοιπά, 21, βλέπω ότι οι ενέργειες είναι πάρα πολύ γρήγορες, έτσι, και λογικά για μένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πετύχουμε το στόχο του 2019. Επίσης, μακάρι, αυτή την, μακάρι. Ναι, μακάρι. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μελισανίδη, ο οποίος είναι η αρχή και το τέλος όλων αυτών που βλέπουμε, γιατί χωρίς εκείνον δεν θα βλέπαμε όχι γήπεδο αλλά ούτε από την εξέδρα που φτιάχνει καμιά εξέδρα τίποτα απ' έξω. Να μην αγχώνεται ο κόσμος και μιας και λέμε και το βλέπουν εδώ πέρα ότι θα πρέπει να πάρθει χώμα, να φαγωθεί για να γίνει ό,τι είναι να γίνει εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να αγχώνεται. Αυτά από τη στιγμή που θα φύγουν τα σκουπιδιάρικα
Ο σταθμός σκουπιδιών, να το λέμε λίγο πιο καλλιτεχνικά. Εγώ μιλάω πιο χυμό, πιο, πιο λαϊκά. δεν είναι τίποτα, είναι να ξεκινήσει. Μόλις ξεκινήσει, αυτά δεν θα είναι τίποτα, είναι το κερασάκι. Και όπως βλέπουμε, οι τεχνικές εργασίες, οι τεχνικές μάλλον εταιρείες, Ερμονάσα και Βαγενάς, Ερμονάσα την είχαμε στο πρώτο στάδιο, έχουν δείξει ότι όταν αποφασίσουν να το τρέξουν και όταν είναι τρέχουν, η ώρα, βέβαια, το τρέχουν και με και όπως πρέπει, όχι προχειροδουλειές. Το έχουν δείξει με πράξη πόσες φορές βράδυ με φως, ναι, κάθονται και είχαμε και τα βραδινά τα βίντεο και τα τρυπάτα και τα πάντα όλα. Στην πράξη δηλαδή το βλέπεις αυτό. Ωραία. Προχωράμε στο επόμενο σχεδιάγραμμα. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το επόμενο σχεδιάγραμμα βλέπουμε το υπόγειο το οποίο θα παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Βλέπω εδώ πέρα ένα πολύ χαριτωμένο καρτούν, μια χαρά. Δίπλα είναι η αποθήκη ξυλουργού. Δηλαδή υπάρχουν τρομερές λεπτομέρειες σε αυτό το που μας έχει δώσει ο καλός ο φίλος. Βλέπετε και εδώ πέρα το φυσικό σημερινό έδαφος στα 6 μέτρα. Ωραία. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει κάπως να σκαφτεί έτσι ώστε να μπαίνουν. Και εδώ πέρα έχει τα ανθρωπάκια, δηλαδή εμάς θα καθόμαστε στις κερκίδες. Μια χαρά. Ανθρωπάρες, όχι ανθρωπάκια, φιλαθράρες. Για πάμε γελά, γερά. Προχωράμε στο επόμενο σχεδιάγραμμα. Εδώ πέρα βλέπουμε την ανατολική πλευρά, δηλαδή εδώ, ωραία, πέρα στην παλιά τρία, να το πούμε έτσι. Και είναι επισήμων, ωραία. Είναι επισήμων. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι θα είναι ο διάδρομος για να μπαίνουμε στο κάτω διάζωμα. Εδώ θα είναι οι δύο σουίτες, σουίτα 1, σουίτα 2, που θα είναι μία πάνω από την άλλη. Μια χαρά. Εδώ πέρα εκεί το δεν πάνω πρόκειται διάζωμα να πούμε εμείς, κάς, μόνο με σχεδιαγράμματα. Είπαμε. Εδώ πέρα κάτω στο υπόγειο, στο μείον 1, θα είναι τα αποδυτήρια. Ναι. Ό,τι μπορεί να φανταστείς αποδυτήρια. Και εδώ πέρα με σκαλίτσα θα ανεβαίνεις πάνω στον αγωνιστικό χώρο που είναι το 0. Ωραία, μια χαρά. Εδώ πέρα καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή έχει χώμα. Αυτή τη στιγμή έχει χώμα. Ναι, ναι. Θα πρέπει να το φάνε αυτό το χώμα έτσι ώστε να μπορούν να μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι. Λογικά, γιατί άμα δεν φάνε το χώμα, θα φάμε χώμα. Δεν φανταστείτε δηλαδή ότι είναι το χώμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κλεισμένο με σύρμα. Είναι, ναι, το χώμα που είναι κλεισμένο με σύρμα, που το έχουν πάρει τα έτσι δέντρα. Που δεν επιτρέπεται κάποιο να μπει εκεί πέρα μέσα. Ακριβώς. Σπόντα. Πόντος. Για πάμε. Κάτι ανάλογο με το επόμενο σχεδιάγραμμα είδαμε πριν από λίγο, αλλά θα το ξαναπούμε. Βλέπω εδώ πέρα τον αρχηγό εδώ με το αυτοκινητάκι. Η δυτική πλευρά είναι ο πεζόδρομος. Φοράει και κράνος, τι κόλπο είναι αυτό. Είναι ο πεζόδρομος της Καπαδοκίας εδώ πέρα. Ωραία. Εδώ πέρα βλέπουμε το μείον 1 που είναι το πάρκινγκ. Εδώ πέρα θα είναι η είσοδος των θεατών για το κάτω διάζωμα, τουαλέτες κτλ. Θα ανεβαίνει στο πάνω διάζωμα. Αδά και τουαλέτες, μια χαρά. Τι είναι τουαλέτες, δεν θα είσαι. Ξέρω εγώ. Εδώ πέρα θα ανεβαίνεις πάνω για το δεύτερο διάζωμα. Αυτό εδώ, για δείξε, πες μου, αυτό εδώ τι είναι το τρίγωνο πάνω, τρίγωνο πανοράματος. Αυτό εδώ. Ναι. Αυτό εδώ πέρα θα είναι η στήριξη του στεγάστρου. Α, μια χαρά. Το στέγαστρο δεν θα ακουμπάει μόνο στον τοίχο του γηπέδου. Mm-hmm. Θα πρέπει να κουμπάει και σε αντιστήριξη που θα τρέχει κατά μήκος όλου του στεγάστρου. Μην έχουμε κανένα κόλπο ατύχημα, ναι, ναι. Ναι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ωραία, οπότε προχωράμε. Ναι. Για πάμε να δούμε τι βλέπουμε εδώ πέρα στο επόμενο σχεδιάγραμμα. Εδώ πέρα βλέπουμε την νότια πλευρά. Είναι το κτίριο που θα υπάρχει πάνω στην Φοκόν, να το πούμε έτσι. Ωραία. Εδώ πέρα θα είναι υπογειοποίηση. Δηλαδή στην παλιά σκεπαστή, σαν να λέμε. Παλιά σκεπαστή. Εδώ πέρα θα είναι η είσοδος των λεωφορείων, στάθμευση κτλ. Εδώ πέρα θα είναι η κεντρική είσοδος, εδώ πέρα θα είναι τα εστιατόρια. Το εστιατόριο δηλαδή θα είναι στο πέταλο, να το πούμε έτσι. Προκύπτει από αυτό το σχεδιάγραμμα ότι ο χώρος με τα μαγαζιά και τα εστιατόρια και τα λοιπά θα είναι ξεχωριστός από το γήπεδο, γιατί κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Όταν λες ξεχωριστός, τι εννοείς? Δύο διαφορετικά κτίσματα. Ναι, στο ίδιο κτίσμα θα είναι, αλλά εσωτερικά θα είναι σε διαφορετικά σημεία. Μάλιστα. Εδώ πέρα π.χ. θα είναι στο ίδιο κτίσμα όμως. Θα είναι εκθεσιακός χώρος. Εντάξει. Εδώ, ναι, πέρα θα είναι το εστιατόριο. Εδώ πέρα θα είναι εκθεσιακός χώρος. Θα πάμε μια φορά έτσι να φάμε στο εστιατόριο, να δούμε τι γίνεται. Θα μας αφήσω, θα πάμε παντού. Καταρχήν. Εντάξει, τώρα, λογικά θα είναι για όλο τον κόσμο, δεν θα είναι. Μιας και το αναφέρεις, να πούμε ότι θέλω να πιστεύω ότι όταν με το καλό γίνει το γήπεδο, όταν με το καλό γίνει το γήπεδο, να αφήσει τον κόσμο να μπει μέσα, να το δει, να δει τους χώρους. Λογικά, ναι. Θέλω, τότε, θέλω να πιστεύω. Τότε τι. Αν δεν μπει ο κόσμος, θα μπει ο Μικελάντζελο να τραβήξει. Γιατί αλλιώς θα σας μαλώσω. Για πάμε. Και εδώ πέρα βλέπεις τις σουίτες. Ωραία. Που είναι από την πλευρά, είπαμε, της παλιάς τρία, που δεν είναι η σουίτα 1, η σουίτα 2. Συνεχίζουμε.
Γερά. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό που βλέπουμε είναι η είσοδος των οχημάτων. Καταρχήν βλέπω την εκκλησία την Αγία Τριάδα, βοήθειά μας. Η είσοδος των οχημάτων που θα είναι από την μεριά των φωκών. Θα είναι υπογειοποιημένη φωκών, υπογειοποίηση που λέμε. Από εκεί που μόλις τρίβει το πούλμαν θα χάνουν ένα μηδενίδι. Ναι. Για πες. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα που θα έρχονται από την Νέα Ιωνία και θα στρίβουν στη φωκών θα μπαίνουν σε αυτό εδώ πέρα την είσοδο. Στο level 2 βλέπω εδώ πέρα, ναι. Επίπεδο 2. Θα μπαίνουν εδώ μέσα. Ωραία. Εντάξει. Δηλαδή ευθεία, θεωρητικά ευθεία θα πηγαίνεις προς Δεκελίας. Μάλιστα. Λοιπόν, και τα αυτοκίνητα που θα έρχονται από την Χρυσοστόμου Σμύρνης. Μάλιστα. Δηλαδή ο δρόμος που οδηγεί στη σκεπαστική αριστερά βλέπουμε την εκκλησία. Θα είναι στο πιο κάτω επίπεδο, πιο κάτω από αυτόν εδώ το δρόμο και θα μπαίνει κατευθείαν μέσα στο γήπεδο. Α, ωραία. Και θα με ράμπα θα ανεβαίνουν πάνω. Και με ράμπα θα ανεβαίνουν στο μείον 2. Κάτι καταλαβαίνω και εγώ, μια χαρά. Ναι. Και εδώ πέρα είναι ο πεζόδρομος που θα περπατάνε οι άνθρωποι. Εντάξει. Το υπέργειο μέρος. Ναι, που θα μπαίνουν και μέσα στο γήπεδο. Να κάνω εδώ πέρα ένα stop και να πω ότι στην παρουσίαση, μάλλον στην έγκριση της υπογειοποίησης, ένας κοινωνιολόγος που μίλησε από τους καλύτερους είπε ότι αυτή η υπογειοποίηση θα ενώσει τους υπέργειους χώρους επάνω και είναι πάρα πολύ καλό γιατί ο κόσμος θα έχει να πατάει σε πεζόδρομους και ανάμεσα δεν θα υπάρχουν δρόμοι, έτσι. Είναι ένα έργο, όχι επειδή γίνεται το γήπεδο της ΑΕΚ, θεμελιώδης και για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Να πούμε όμως, παρακαλώ, ότι στα πλαίσια του καινούριου γήπεδου της ΑΕΚ που γίνεται αναβαθμίζεται με αυτόν τον τρόπο η περιοχή. Εντάξει, θα το πούμε αυτό. Όχι, αυτό είναι ψέμα. Όχι, δεν γίνεται. Ναι, είναι ψέμα. Είναι ψέμα γιατί τα λέμε στα πλαίσια προπαγάνδας που γίνεται. Γιατί εδώ πέρα οι τοπικοί άρχοντες λένε ότι θα διαλυθεί η περιοχή. Δεν θα υπάρχει περιοχή μετά το γήπεδο. Φτιάχνεις ένα γήπεδο, αλλά δίνεις πολλά στρέμματα πεζόδρομου γύρω από αυτού. Και θα μπορεί ο κόσμος να το απολαύσει. Ακριβώς. Ναι, αλλά αυτό δεν ψέματα. Αλλά εμάς μας κοροϊδεύουν όλους. Ψέματα, ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Το επόμενο σχεδιάγραμμα είναι η συνέχεια του προηγούμενου, δηλαδή εδώ πέρα η ράμπα που θα είσαι από την Χρυσοστόμου Σμύρνης και θα μπαίνεις μέσα και θα ενώνεται, αυτό εδώ πέρα είναι το μείον 2, με την είσοδο που θα είναι από την Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Φωκών. Έτσι. Εδώ πέρα θα είναι η χώρη στάθμευσης. Ευθεία μέσα, θεωρητικά ευθεία μέσα, θα είναι η ράμπα που θα πηγαίνει για το μείον 1 που θα είναι από την πλευρά της Καπαδοκίας και θα είναι τα υπόγεια πάρκινγκ. Ωραία. Εντάξει. Προχωράμε.